Ναι. Ζω σε άλλη χώρα. Να σας πω κάτι. Είναι κουμπάρος της κυρίας Μπακογιάννη. Αν θέλετε να απαντάω σε ερωτήσεις. Όχι, όχι. Να μην κοιτάζομαι σαν τρελός. Προσθέτω. Δεν είναι κουμπάρος της κυρίας Μπακογιάννη ο κ. Μαρινάκης. Εγώ σας μιλάω για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι του κυρίου Μητσοτάκη. Ξέρετε τι έλεγε το Μαξίμου. Ότι είναι κουμπάρος του κυρίου Μητσοτάκη. Εσείς λοιπόν θέλετε όλα να τα βάλετε σε μια σειρά. Ωραία. Αύριο λοιπόν, αν οποιοδήποτε συγγενή σας, και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, έχει κάποια σχέση με οποιονδήποτε που δεν μας αρέσει, θα φταίτε κι εσείς γι' αυτό. Οποιοδήποτε συγγενή μας είναι η αδερφή. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Τι λέτε, κύριε Τσιάρα, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, εγώ είμαι οποιοδήποτε. Εγώ είμαι οποιοδήποτε. Η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι οποιοδήποτε και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας επαναλαμβάνω. Είναι το νεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τσιάρα, όμως έτσι όπως τοποθετήστε, είναι σαν να μας λέτε συζήτηση ότι αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία να βγάλει αυτή την απάντηση και να ουσιαστικά να θέτει το θέμα του κυρίου Μαρινάκη. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε πάνω σε κάποιο κομμάτι, επαναλαμβάνω, δηλώσεων που προέρχονταν από το Μαξίμου. Και αυτό νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει και να ξεκαθαρίσει την πραγματικότητα. Τι να σας απαντήσω. Εσείς θέλετε, ακούστε, εδώ υπάρχουν προσωπικά ζητήματα τα οποία προφανώς δεν έχουν σχέση ούτε με τη δική μου γνώση, ούτε με αυτό που μπορεί να συμβαίνει μεταξύ επιχειρηματιών και κυβέρνησης. Το ανάποδα. Κύριε Τσιάρα, αφού λοιπόν όλα αυτά πάνε στη δικαιοσύνη μόνα τους. Δεν μιλάτε καθόλου για τις offshore. Ποιες offshore. Για ποιες offshore μιλάτε εσείς, για να καταλάβω. Είναι και πολλές, κύριε Τσιάρα. Για εξηγήστε μου να καταλάβω. Το τελευταίο που έχει βγει είναι από την πλευρά, για την πλευρά του κυρίου Γεωργιάδη. Εσείς είδατε ότι υπάρχει offshore στον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, και η ίδια offshore χρηματοδότησε την κυρία Μητσοτάκη, την εταιρεία της κυρίας Μητσοτάκη. Επειδή πραγματικά σέβομαι το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και είμαι από αυτούς που την έχουν υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή. Και καλά κάνετε. Πάντως, αφήστε με λίγο να το πω. Συγγνώμη, κύριε Τσιάρα. Θέλω να σας παρακαλέσω να πω κάτι. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι όμως αυτό. Ακούστε.